τις εισαγωγές και αυτά πότε θα τα κάνεις. Να τα κάνω εγώ. Να πω καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Άντα. Ποιο κανάλι σου. Φίλες και... Ποιο τι εννοείς. Φίλες και φίλες. Φίλες και φίλοι του καναλιού της Νάγιας. I am taking over. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ. Καλώς ήρθατε. Έχω και παρέα σήμερα όπως βλέπετε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και από εδώ η φίλη μου η Μαργαρίτα, η οποία σήμερα προσφέρθηκε. Πού να ξέρα. Να με βάψει με το δικό της μοναδικό τρόπο. Με το δικό μου μοναδικό τρόπο και με τα άπειρα πράγματα της Νάγιας. Ναι, που εντάξει. Δεν ήξερα που έμπλεκα. Τις έχω φέρει. Τρεις παλέτες, τρία foundation. Τρία από το καθένα έχεις και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω το ξεδιάλειμμα. Ναι. Έχεις μπερδευτεί λίγο. Λίγο. Να δούμε τι θα βγει. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε. Θέλω. Πριν ξεκινήσουμε, γραφτείτε στο κανάλι. Είτε παιδιά. Πατώτε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe. Λοιπόν, να σας πω ότι εκτός από πάρα πολύ φίλοι μου, η Νάγια είναι η beauty της καρδιάς μου. Δεν ξέρω πώς έγινε through the years και από εκεί που ήμουν πάρα πολύ λιπαρή, δεν ξέρω τι έγινε και έγινε πάρα πολύ ξηρή. Δηλαδή, ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να με βοηθήσει με τα κατάλληλα προϊόντα, πρέπει να το πω αυτό, ήταν τον Αγιούλη μου. Θα ξεκινήσω πάρα πολύ αυθόρμητα με αυτό. Για μια κάποια ενυδάτωση. Μάριο Μπαντέσκου σπρέι, εγώ θέλω τα προϊόντα, ναι. Ναι. Με αγκούρι, αλόγια κτλ. Τέλειο. Ωραία. Ανυδατώθηκε μόνο η αριστερή. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα πάω και λίγο πίσω. Μπράβο, κάνεις η δουλίτσα. Και μετά θα προχωρήσουμε με το primer. Ναι. Τέλεια. Εσύ τα βάζεις. Εγώ βάζω αυτό. Α, αυτό βάζω. Το φωτοφίνες, δεν είναι. Ναι, είναι το πράγμα από τη Smashbox. Πραγματικά λατρεύω. Εμένα είναι το αγαπημένο period. Εδώ οι συνδρομητές και οι viewers σου δεν βλέπουν αυτό το τραπέζι που είναι γεμάτο πράγματα και γιατί. Αν έβγαλε να το δείξω. Περίμενα να τελειώσω. Σε παρακαλώ. Μου βάζει και χέρι, έτσι. Σου έχω φέρει δύο foundations διαφορετικά. Αυτό είναι πιο matte της Tarte, είναι το Shape Tape Foundation και αυτό είναι το Luminous της Anastasia που αγαπώ πολύ και είναι τα μόνα που αυτή την περίοδο ταιριάζουν τέλος πάντων στην απόχρωση της επιδερμίδας μου γιατί τα άλλα είναι πιο σκούρα, είναι και καλοκαίρι. Θες να δεις αποχρώσεις, υφές. Ναι, θέλω, θα δω αποχρώσεις και υφές. Για δες. Να σας πω ότι είχα κάνει και βίντεο με τα προϊόντα της Tarte που είχα παραγγείλει. Κάνει πολύ συχνά προσφορές και μπορείτε με 70 ευρώ να πάρετε 7 προϊόντα. Και δεν περνάνε τελωνίο, παιδιά, τα προϊόντα της Tarte και είναι φανταστικά. Οπότε μπείτε, γραφτείτε στο newsletter και περιμένετε τις προσφορές. Η Αναστάζια έχει πει ότι δεν κάνω. Τι, το λάτρεψα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Η Αναστάζια φοράω κάθε μέρα. Μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτό το Luminous. Επίσης τις έχω τρία διαφορετικά πινέλα να διαλέξει. Για δεν μπορώ. Δηλαδή πραγματικά εγώ με να κάνουμε ένα μακιγιάζ. Έχω καταγχωθεί. Γιατί μου είπε ότι δεν θέλει πιο πινέλα. Διδακτορικό. Ναι, δεν μπορώ. Ποιο δεν θες. Δεν ξέρω. Αυτό. Παρακαλώ. Εσύ σε πόση ώρα βάθεις το πρωί. 20 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Θέλω να πω ότι ξέρω τι θα κάνω. Εγώ θέλω 10. Καλή, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Κοίταξε, ναι, θέλω να καλύψουμε εδώ, εντάξει, θα καλύψουμε εδώ, με εδώ. Ένα καταπληκτικό προϊόν που μου έδειξες πριν. Ωραία. Με το Laura Mercier το concealer, αυτό εδώ που είναι λίγο στόκος για γύρω από τα μάτια, σας το έχω ξαναπεί, αλλά με το δαχτυλάκι, αναμειγνύεις τις δύο αποχρώσεις, ένα τσίκ από την άλλη και το βάζεις τα μπουνεριστά πάνω όπου θέλεις, σε σπυράκια, σε οτιδήποτε. Και τα καλύπτει όλα. Θα προχωρήσουμε με το concealer. Ναι, και τι άλλο μας. Είχαμε μεγάλη ποικιλία. Είχαμε το concealer του Jeffree Star που μου αρέσει πολύ, αλλά είναι λίγο ξέξασπρο για αυτή την περίοδο. Έχουμε τη Revolution που επίσης μου αρέσει πολύ. Το Conceal and Define. Και έχουμε και τη Start. Οπα. Το οποίο είναι εντάξει. Βάλει λίγο. Αυτό διάλεξα. Μου άρεσε πολύ η απόχρωση βασικά. Λοιπόν, που λες, Γιούλη μου, είχα διαβάσει κάπου ότι όταν θέλεις λοιπόν να καλύψεις μαύρους κύκλους με το concealer, ότι καλό είναι να το αναμειγνύεις με λίγο κόκκινο προϊόν. Ισχύει. Όχι να το αναμειγνύεις, καλό είναι να βάζεις πρώτα κόκκινο προϊόν. Ωραία. Ειδικά εδώ στο εσωτερικό, ας πούμε, που φαίνεται ο μαύρος κύκλος. Και από πάνω βάζεις το concealer. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλά κοκκινοπά. Προϊόντα τέτοια, ναι, τα οποία τα βάζεις πριν. Κοκκινοπά ή ροδακινή, ας ωραία, πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το κόκκινο προϊόν μπορεί να είναι, ας πούμε, κραγιόν. Έχω δει μερικές να το κάνουν, η αλήθεια. Δεν το έχω δοκιμάσει. Και τώρα, φίλες μου, θα προχωρήσουμε με τις 152 πούδρες που έχει ανάγκη. Λοιπόν, έχω RCMA No Color Setting Powder. Αυτή την τεράστια που είναι και πάμφινη και φανταστική. Και σαν αλάτι. Ναι.
Μπορεί να μπερδευτεί, αν την πάρει στην κουζίνα. Έχω τάρτ, βεβαίω, γιατί έχω πάθει έναν έρωτα με αυτό το παράδειγμα, το έχετε καταλάβει. Αυτή είναι τόσο λεπτοκομμένη. Είναι. Ναι, όντως. Δεν υπάρχει, είναι σαν άχνη. Φοβερό, ναι. Και έχω και Kat Von D, επίσης και αυτή τη λατρεύω. Εγώ λέω να βάλεις τη μία κάτω από τα μάτια και την άλλη στο υπόλοιπο πρόσωπο. Βάζουμε δύο κουταλιές στη σούπα. Θα αναρωτιέται ο κόσμος και θα λέει αυτή την άσχετη γιατί την έφερα στο κανάλι σου. Παιδιά, έχω μία αισθητική ας πούμε, αλλά έχω και πάρα πολύ πληροφορία εδώ πέρα για την οποία δεν ήμουν έτοιμη. Δείξτε λίγο, δηλαδή ναι. Έχει όλα αυτά τα πινέλα μπροστά της που να διαλέξει. Ναι παιδιά, δηλαδή μία κατανόηση. Εντάξει, με συγχωρείτε. Μου άρεσε. Θα βάλω διπλή δόση. Βάλεις διπλή δόση, θα φαίνονται οι γραμμές. Να ξέρετε αυτό, μην βάζετε ούτε πολύ κονσίλερ, ούτε πολύ πουδάκι από τα μάτια σας. Πάρα πολύ, παιδιά. Αυτή αυτό το πράγμα είναι καταπληκτικό. Ναι. Δηλαδή νιώθεις... Ήταν καταπληκτικό. Μπούρι, μπούρι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου για πούδρα. Mm-hmm. Που είναι τεράστια. I can see what. Βλέπω την άχνη να φεύγει παντού. Τι που φάση κουραμπιές είναι εδώ τώρα. Μέρες που έρχονται. Ναι. Κάνεις baking ποτέ. Δεν λέω για τους κουραμπιέδες τώρα, λέω στο πρόσωπο αυτό που βάζει 7 κιλά πουδρά. Και μετά λέει ότι με τη θερμοκρασία του προσώπου ότι απορροφάται όλο το υλικό ας πούμε και κάνει το blending. Yeah. Μετά κάνεις εσύ το blend, όχι, θέλω να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα μετά και ξεφορτώνεσαι το περίσσιο προϊόν. Το baking το έμαθα από το RuPaul's Drag Race. Το βλέπει κανείς κατά κόρον. Παιδιά, αγαπώ Bianca Del Rio, έχω τρελαθεί μαζί της. Να πω τώρα πόσο τρελαίνομαι με τη γρατσουνιά εδώ της φίλης μου. Ναι, έχω γρατζουνιά από τον καινούριο μου γατούλι. Παιδιά, υπάρχει ένας γατούλι σε αυτό το σπίτι. Που είναι κουκλάκος. Την επόμενη φορά θα φέρεις δικά σου προϊόντα. Ναι, ρε παιδάκι μου. Τι εννοείς! Θέλω να σας πω ότι έχουμε τρεις επιλογές για bronzer. Αυτό είναι το Butter Bronzer από Physicians Formula, το ξέρεις. Όχι. Το έχεις μυρίσει. Όχι. Μην μου πεις. Τι ναι, δηλαδή πραγματικά το ανοίγω, λυγίζει όλο το δωμάτιο. Γλυκό καλοκαιράκι. Είναι τέλειο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε Natasha Denona Bronzing Glow, σας το έχω ξαναδείξει αυτό το duo, παιδιά, που πάρτε το δηλαδή στην Black Friday, πραγματικά μην το χάσετε, είναι τέλειο. Αυτό είναι καινούργιο. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το άλλο τελείωσε. Πάρα πολύ μου άρεσε. Εσύ, πάρα πολύ. Δάχτυλο. Με την καλή έννοια. Και έχουμε και Hoola Benefit και αυτό που τελειώνει σιγά σιγά το καημενούλι με κλασικό και αγαπημένο. Τέλεια. Τι θέλεις. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό. Αυτό, να τα ζαντανώνα. Μόρφη ε3 φανταστικό πινέλο. Σούπερ. Εγώ δεν μιλάω, βλέπετε, δεν δίνω οδηγίες με τίποτα. Έλα, σε παρακαλώ. Τέλεια. Λοιπόν, επίσης primer δεν βάλαμε. Ναι. Για να φαίνονται καλύτερα οι σκιές. Σου έχω δύο. Ποιο θέλεις. Θέλεις το Urban Decay, η Shadow Primer που είναι best ή θέλεις το Anastasia που είναι ολόλευκο. Θέλω το ολόλευκο. Το ολόλευκο. Ναι. Πάρε ένα πινέλο. Μην βάλεις πολύ. Έβαλα ήδη πολύ. Είναι στόκος, παιδιά. Ξέχασα να μου το πεις. Ναι, δεν πρόλαβα. Θα πάρω αυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται, ρε Συνάγια, βοήθησέ με. Bad. Ο Bad. Είναι για να κάνω την αχνή σκιά. Αυτό, ναι. Όχι, δεν θέλω. Θα το πάρω. Θα το πάρω. He glitter full. Full glitter, θα γίνει χαμός. Μια χαρά. Τέλεια. Τώρα δες τι θα κάνω. Θα πάρω λίγο από αυτό. Το. Αυτό δεν έχει όνομα. Δεν έχει όνομα, αλλά είναι ένα φανταστικό φούξια. Το οποίο έχω δει την Άγια να το φοράει και τη πάει πάρα πολύ. Αλλάξαμε καρεκλίτσες για να φέρει. Βλέπετε τι κάνει. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το πινέλο να χρειάζεται για αυτή τη σκιά. Αλήθεια, γιατί. Ναι, παίρνω πάντα πολύ flat πινέλα για να έχω όλη την ένταση του χρώματος, καταλαβαίνεις. Και τώρα την έχεις. Συνέχισε, πίστεψέ με. Ναι, άμα είναι καλή παλέτα, παιδιά. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το κίτρινο, το οποίο είναι το Sol. Ξέρεις ότι το move και το κίτρινο είναι αντίθετα χρώματα. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Επίσης, ήθελα να σου πω ότι πήγα σε ένα σεμινάριο χρωματολογίας πρόσφατα και έμαθα ότι σύμφωνα με την ημερομηνία γεννήσεώς μου, το χρώμα μου είναι το move. Και όντως μου αρέσει πολύ και όντως βρίσκω ότι μου πάει πολύ, το διαλέγω και σε σκιές και σε ρούχα και σε πολλά πράγματα. Ακόμα και στο φρύδι σου. Δεν πειράζει, επανάσταση. Επειδή το θέλω και λίγο πιο έντονο, θα βάλουμε λίγο από αυτό εδώ. Είναι στο κόκαλο, ακριβώς στο κόκαλο. Είναι κάτω από το κόκαλο. Ναι. Λοιπόν, έχει ολοκληρώσει λέει και το δεξιμάτι, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Και κάναμε μία μικρή σύσκεψη και αποφασίσαμε στο εσωτερικό του ματιού, στο πάνω μέρος, να βάλω μαύρο μολύβι. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό της Rimmel. Στο κάτω μέρος θα βάλω αυτό το beige rose, πιο nude, για να φωτίσει
που είναι από LA Girl και θα μου βάλεις επίσης κάτι σχέση, είπες στο κάτω μέρος, κάτι μόνο, κάτι τέτοιο. Έχω τρελαθεί. Είναι σαν να είμαι στην παιδική χαρά. Α, τώρα το είδα ρε εσύ. Ποιο? Το μάτι. Ωραίο είναι. Χαζί. Ωχ, κάποιος μια ορίζει. Γι' αυτό στο Μέρλιν. Άνοιξε την πόρτα. Το τρελαθώ. Μισό λεπτό να σας τον δείξουμε τώρα. Έλα, πού είσαι. Είσαι με τη θεία Αργινή. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, πείτε γεια. Κοιμόμαστε όλα. Έκρυψα την... Παραχαρείτε εντελώς. Να το. Το πιο το φωγατή του πλανήτη όλων αυτών. Αλήθεια. Το Μέρλιν τον υιοθέτησα από το Nine Lives, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σωματείο με εθελοντές που φροντίζουν όλα τα δεσποτάκια που βρίσκουν και τα στηρώνουν και τα αποπεραστώνουν και έχουν τέτοια ωραία πλασματάκια τα οποία θέλουν σπίτι. Και να μπείτε κι εσείς να τους φύρετε και στο Facebook και στο Instagram και να τους ακολουθήσετε και να υιοθετήσετε ένα γατάκι. Βέβαια, να έχετε υπόψη σας ότι είναι ευθύνη, έτσι. Εντάξει, είναι ευθύνη, αλλά είναι και μεγάλη χαρά. Κοίτα το χαρά. Είναι άγγουρο ξυπνημένο. Γι' αυτό κάθεται. Ναι, είναι πολύ φαγανός ο συγκεκριμένος. Φωνάζει, ναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ για φαΐ. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ αγκαλίτσας και πολύ καλό. Adopt, don't shop. Το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. Ναι, δεν έχω. Και τώρα πάμε να επιστρέψουμε στην Αναστήλη. Η Έλα. Πήγαινε στη θεία. Γεια σου, η Αργίνη. Ευχαριστούμε. Έχουμε και cut sitter σήμερα. Πάμε στο κάτω μέρος των ματιών. Που θα χρησιμοποιήσω πάλι από αυτή την παλέτα που πρέπει να σας έχω πει 127 φορές ότι έχω πάει και πλάκα έχω λατρέψει. Λοιπόν, αυτή είναι τρελαθεί. Η Dark Edit, είναι, εγώ την πήρα, είναι η πρώτη παλέτα VZR που αγοράζω, κάνω δουλειά εσύ, εγώ μιλάω. Και την πήρα να τη δοκιμάσω γιατί είναι πραγματικά μια εταιρεία επαγγελματική η VZR και δεν το πίστευα ότι έχουν τέτοια απόδοση σκιές. Δηλαδή κάνει τη ζωή σου πολύ εύκολη, ρε παιδί μου. Και επίσης δεν ρεθίζει για τα ευαίσθητα μάτια μου, γιατί. Μια ευαισθησία η Ναγιούλα την έχει. Είναι ευσυχή. Και ό,τι τη προκαλεί ευαισθησία, ξέρετε ποιο το παίρνει. Κοντά στο βασιλικό. Πότε δίνεται κάποια δουλίτσα. Η γλάστρα. Από πόσο μου αρέσει. Είσαι πολύ καλή, ε. Κοίταξε, ρε, που με λέει γλάστρα και εγώ είμαι εδώ να και δίνω πόνο, βρε, τέρας. Να σου πω κάτι, είσαι πολύ ευρωδική, ε. Φυσικά και είμαι. Τι οροσκόπο έχεις, είπα. Βασικά, α, γι' αυτό. Μόνες μας, όλοι. Ήθελα λίγο να παιδεύσω το σπίτι, μη συγγνώμη. Αχ, μα είμαστε καταπληκτικές, πιστεύω. Είμαστε, ναι. Ναι, εντάξει, άντε. Ωραίο καγιόν φοράς, τι είναι. Δεν θυμάμαι, αλλά είναι καταπληκτικό κραγιόν που... Παιδιά! Βούτυξε ένα, θα σας πω. Πραγματικά έχω μια πεποίθηση ότι τα κόκκινα και τα σκούρα κραγιόν δεν μου πάνε. Δεν τις πάνε, αυτό όμως τις πάει. Είναι το E4 Effortless από MAC. Απίστευτο. Α, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η άσπρη. Ναι. Λοιπόν, έχει χρησιμοποιήσει την Ice Gold και πριν χρησιμοποίησε τη Sun Days, αλλά δεν της άρεσε, δεν είναι πάρα πολύ χρυσή. Ωραία! Μάσκαρα κραγιόν. Α, όχι, ρούς. Βρήκες. Ναι, βρήκα. Βρήκε. Γιατί τη είπα, βρες μου ένα γιατί δεν αντέχω να ψάχνω 10 ώρες. Θα ανοίγει. Είναι της MAC το ρούζο. Ναι, γιατί πραγματικά δεν παιδευτώ κάτι. Και είναι το Gentle από τη σειρά Mineralize. Παρακαλώ, θέλεις ένα πινελάκι. Πινελάκι πάρε. Ωραία, με συνοπτικές. Μ' αρέσει. Εγώ θα χαμογελάω. Γυαλίζει. Ναι, γυαλίζει, γυαλίζει λίγο. Κι άλλο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με φρύδια και το Μέρλιν εδώ στην παρέα γιατί γκρίνιαζε μόνο στο έξω. Θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν που είναι δικό μου. Ναι. For a change. Είναι το. Tattoo Brow. Tattoo Brow Pomade από τη Maybelline. Οκ, okay, δεν το έχω δοκιμάσει. Για μου αρέσει τόσο πολύ, είναι τόσο εύχριστο αυτό το βουρτσάκι. Είναι καταπληκτικό. Και δεν φεύγει ποτέ. Λοιπόν, μετά από 3/4 τελειώσαμε και τα φρύδια. Τα καταφέραμε ωραίο όντως αυτό το προϊόν. Απλά να σας πω ότι βάλαμε από πάνω και το gel αυτό της Αναστάσια με το χρώμα. Για να μείνουν στη θέση τους. Και τώρα δοκίμαζα και τα τρία κραγιόν εδώ που είχε διαλέξει το κορίτσι μου. Που είναι το ένα της NYX, το άλλο της MAC και το άλλο της Shiseido. Και καταλήξαμε στο Shiseido. Εντάξει, είναι. Έλα, ρε, είναι φανταστικό. Καραμελένιο αυτό το χρώμα, δεν υπάρχει. Να σου πω, τι μάσκαρα έχεις φέρει. Θες να βάλω τη δική σου. Ναι, θέλω να βάλεις τη δική μου μάσκαρα, γιατί παιδιά, αυτή η μάσκαρα είναι σαν το Cosmopolitan, ορκίζομαι. Με λίγη δουλίτσα, έχω μεγάλες βλεφαρίδες, βλέπεις. Εγώ τη βλέπω ότι δεν έχω δοκιμάσει κανονικά. Δεν έχω, ναι, δοκιμάσαι. Μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι, δεν κάνει μία να βάζει τη μάσκαρα της άλλης, μην το ξέρετε αυτό. Αλλά εμείς το κάνουμε. Παρόλα αυτά.
Ιδέες! Να σου πω, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τη μάσκαρα την εγκρίνω. Φυσικά και την εγκρίνεις. Για εσάς που έχετε λεπτές βλεφαρίδες και δεν θέλετε, ας πούμε, την κουμούτσα, το απλικατέρ που έχει η άλλη, που είναι. Damn girl. Damn girl, ναι, αυτό. Αλλά αυτή θα σας βολέψει πολύ, η roller lash. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, μ' αρέσει το αποτέλεσμα. Φυσικά και σου αρέσει εγώ το αποτέλεσμα. Εγώ φτάνω γιατί καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι, ναι, είναι θα πιο κοντινό. Θα κάνεις ένα πιο κοντινό στο. Θα κάνω ένα πιο κοντινό. Θα βγάλουμε και φωτογραφία μετά. Περίμενε. Λοιπόν, και έχεις και setting spray να μου βάλεις για να κρατήσει κιόλας αυτό το ανεπανάληπτο μακιγιάζ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μπράβο, τα συγχαρητήρια μου. Εγώ εντυπωσιάστηκα εσύ. Επιβίωσα από 800 πινέλια και 158 σκιές. Θα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ για το μακιγιάζ και τη βοήθεια. Ήταν πάρα πολύ φαν το σημερινό γύρισμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, like, το ξέρετε. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και θα σας δώσω το επόμενο. Στείλω φιλιά στον κόσμο, καλέ. Εγώ δεν θα σας δώσω το επόμενο. Αλλά άμα θέλετε να την ξαναδείτε να μας πείτε. Τσάου.